Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μετά από απουσία μίας εβδομάδας, All Around Player ξανά εδώ μαζί σας από τη Νέα Σμύρνη, NSTV. Γιάννης Καλτσάρης στο μικρόφωνο για την επόμενη σχεδόν μία ώρα. Σε μία μέρα που βγάζει αρκετές ειδήσεις, στην τελευταία στιγμή προκύπτουν αρκετές ενδιαφέρουσες ειδήσεις, πέρα από την επικαιρότητα που πάντα έχει ενδιαφέροντα πραγματάκια. Από τι να πρωτοξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από τα πιο φρέσκα, που πριν από λίγα λεπτά έσκασε μια πολύ ενδιαφέρουσα και χαρμόσυνη, θα λέγαμε, είδηση. Καθώς στην Αγγλία προβλέπεται, σύμφωνα με τον Boris Johnson, ότι προς τα μέσα Μαΐου δρομολογείται η επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα, και αυτό έχει διπλή όψη. Καταρχάς, από μόνο του και μόνο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αίτηση ότι θα δούμε ξανά κόσμο στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, και επιπλέον δίνει ένα παραπάνω ενδιαφέρον, καθώς όπως γνωρίζουμε έχει Euro το καλοκαίρι, αυτό το περίεργο Euro το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί σε πολλές και διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο, με αυτά τα δεδομένα ότι θα υπάρχει δυνατότητα να δούμε κόσμο στις κερκίδες στην Αγγλία, ενισχύεται όλο και περισσότερο η συνθήκη που έλεγε ότι πιθανώς να αλλάξει το πλάνο και να μην δούμε το αρχικό πλάνο που έλεγε παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη, να δούμε Euro αποκλειστικά και μόνο στην Αγγλία. Ούτως ή άλλως, η μητελική και τελικός θα συνέβαιναν στο Wembley της Αγγλίας, όπως και κάποια παιχνίδια των ομίλων. Με τα δεδομένα όσα έχουν, φαίνεται ότι θα έχουμε 100% πληρότητα στα γήπεδα στους ημιτελικούς και τον τελικό του Euro, αν δεν υπάρχει κάτι εντυπωσιακό. Σαφώς θα δούμε κόσμο στα τελευταία παιχνίδια της φετινής Premier League, η οποία τελειώνει 23 Μαΐου. Θα δούμε κόσμο στα play-off της ανόδου από την Championship. Και κρατάμε αυτό, ότι υπήρχαν ήδη κάποιες θεωρίες που έλεγαν ότι το Euro πιθανώς να προσαρμοστεί και να γίνει μόνο σε μια χώρα, με την Αγγλία να ήταν το μεγάλο φαβόρι. Ενισχύονται όλο και περισσότερο αυτές οι φωνές. Σε 12 χώρες ήταν προγραμματισμένο να γίνει αυτό το Euro, μεταξύ άλλων, εκτός από το Wembley του Λονδίνου, θα είχαμε αγώνες σε Ιρλανδία, στο Bilbao, στο γήπεδο της Athletic, που είναι πολύ όμορφο, στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν παιχνίδια προγραμματισμένα και για το Αζερμπαϊτζάν και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πιθανώς μέσα στον επόμενο μήνα να δούμε κάποιες παραπάνω ανακοινώσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το τελευταίο Euro που διοργανώθηκε στην Αγγλία έγινε το 1996, με τους Γερμανούς να το κατακτάν με 2-1 στην παράταση απέναντι στην Τσεχία. Τσεχοσλοβακία, μάλιστα, τότε. Και την Αγγλία, την διοργανώτρια, να φτάνει μέχρι τους ημιτελικούς. Αποκλείστηκε στα πέναλτι. Πολύ μεγάλη είδηση έσκασε επίσης πριν από λίγες ώρες από το μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει μια πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή, τον Χεζόνια, ο Κροάτης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διαπρέπει στο NBA, κάνει μια πολύ καλή πορεία σε διάφορες ομάδες. Έχει περάσει από το Portland, από, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε και από την Ατλάντα. Ένας παίκτης που είχε μια αγάπη προς τον Παναθηναϊκό, το έδειχνε πολύ συχνά με τα social media και τις αναρτήσεις του. Πολύ πολύ σημαντική προσθήκη για τους πράσινους, βέβαια σε μια σεζόν που το τρένο έχει χαθεί, θα λέγαμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει οκτάδα και play-offs.
Λοιπόν, ο Χεζόνια, ο οποίος τελευταία φορά στην Ευρώπη αγωνίστηκε για χάρη της Μπαρτσελώνα την τριετία 12-15, πέρασε από το Ορλάντο και τους Magic, από τους New York Knicks, από τους Portland Blazers και πλέον αποτελεί παίκτη του Παναθηναϊκού. Ενώ είχε εντυπωσιάσει στις πιο μικρές κατηγορίες, καθώς με την KK Zagreb είχε παίξει σε τελικό του Next Generation της EuroLeague. Και αν δεν κάνω λάθος, το είχε κατακτήσει με την KK Zagreb το 2011 μαζί με τον Dario Saric, ένα εκπληκτικό δίδυμο για την Εθνική Κροατίας. Για να δούμε τι μπορεί να προσφέρει αυτός παίκτης στον Παναθηναϊκό, που η αλήθεια είναι ότι λείπει αρκετά χρόνια από την Ευρώπη, είναι ένας κλασικός NBA-er. Δεν είναι μεγάλος, είναι μικρός, παρότι τον βλέπουμε στο προσκήνιο εδώ για αρκετά χρόνια. Είναι γεννημένος το 1995, δηλαδή γύρω στα 25 του. Και αν βλέπω σωστά, αν δεν υπάρχει κάποιο λάθος σε αυτό που διαβάζω, έχει γενέθλια και μεθαύριο. Μάλιστα. Την ώρα που ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Κώστα Κουφό, μια πολύ σημαντική ενίσχυση επίσης για τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Κουφός, ο οποίος συνεχίζει την παρουσία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Η πρώτη του παρουσία σε ευρωπαϊκή ομάδα ήταν πέρυσι στην Τσέσκα Μόσχας, καθώς ο Έλληνας ομογενής είναι μεγαλωμένος στην Αμερική, έχει αγωνιστεί σε κολεγιακά, σε high school, ξεκίνησε από την Utah Jazz και την θηγατρική της, την Utah Flash, έπαιξε σε Timberwolves, σε Denver Nuggets, σε Memphis, μαζί με τον Νίκα Λάθη στο Memphis, στο Sacramento. Αν δεν κάνω λάθος, το Sacramento συνυπήρχε με τον Γιώργο Παπαγιάννη, ήταν το δίδυμο των ψηλών, για να αποκτηθεί πέρυσι από τον Δημήτρη Τούδη και την CSKA Μόσχας. Δεν τα πήγε πολύ καλά, είναι η αλήθεια, με την ρωσική ομάδα. Έμεινε για αρκετό διάστημα χωρίς ομάδα. Πλέον στον Ολυμπιακό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Έλληνας ομογενής. Είναι ταλαντούχος ψηλός. Από τα πρώτα του χρόνια στο χώρο και μάλιστα στην ομάδα, την εθνική ομάδα των κάτω των 18, είχε εντυπωσιάσει στο 2007 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Είχε κάποιες διακυμάνσεις στην καριέρα του, ωστόσο είναι ένας αθλητής που δουλεύει, που έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και μένει να δούμε τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό. Όλα αυτά καθώς ο Χασάν Μάρτιν φαίνεται ότι δεν γλιτώνει το χειρουργείο, απώλεια για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι γνώρισαν μια βαριά ήττα από την ΕΦΕΣ την Παρασκευή. Ενώ ο Παναθηναϊκός, που ήταν προγραμματισμένο να παίξει με την Τζέσκα, δεν έπαιξαν λόγω των πολλών κρουσμάτων COVID στο στρατόπεδο των Πρασίνων. Τώρα ο Παναθηναϊκός αρχίζει σιγά σιγά να ξαναμπαίνει σε ρυθμό και λογικά θα αγωνιστεί μες τη βδομάδα σε Ευρωλίγκα και Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με ποδόσφαιρο και μπάσκετ, συνήθως κλείνουμε με αυτά τα δύο. Και μιας και ξεκινήσαμε με αυτά, να κάνουμε και μια αναφορά στην Super League, όπου το πολύ σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής ήταν το Ολυμπιακός Άρης, από βάση ονομάτων κατά βάση, γιατί δεν ήταν ένα παιχνίδι που κρίνει κάτι ιδιαίτερο. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ασφαλείας. Ο Άρης είναι στο παιχνίδι της δεύτερης θέσης, φυσικά και είναι, δεν έχει χαθεί κάτι. Ένα-ένα λοιπόν το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να έχει την ατυχία να δει να τραυματίζονται τόσο ο Βρουσάη όσο και ο Παπασταθόπουλος. Φαίνεται μάλλον ότι η υπόθεση του Βρουσάη, ο τραυματισμός του, θα είναι πιο σοβαρός. Ας ελπίσουμε να γλιτώσει τα χειρότερα.
Παρότι προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, ισοφάρισε ο Άρης λίγο πριν το τέλος με τον πρώην Ερυθρόλευκο, τον Μήτρογλου. Δεύτερη συνεχόμενη απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό μετά την ήττα στο ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με αποτέλεσμα η διαφορά να μειώνεται μεν, αλλά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο Ολυμπιακός 58 βαθμούς και ο δεύτερος ΠΑΟΚ 46. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος με άνεση επικράτησε της Λαμίας 4-0, ο δικέφαλος του ώρα. Μάλιστα με τον Ράχμαν Μπάμπα να πετυχαίνει και το πρώτο του γκολ. Ένας πολύ ποιοτικός παίκτης. Τον γνωρίσαμε στην Τζέλσι. Δεν ήταν από τους παίκτες που ήταν συνεχώς αναπληρωματικοί και δεν έπαιρναν χρόνο. Ήταν σε μια Τζέλσι σε μεταβατικό επίπεδο που έπαιζε αρκετά ο Μπάμπα. Αν συγκρίνουμε δηλαδή βάσει χρόνου και συμμετοχής, ο Ράχμαν Μπάμπα έχει παίξει πολύ περισσότερο σε σχέση με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, μου διαφεύγει το όνομα του, τον... με συγχωρείτε, αλλά έχει φύγει εδώ και αρκετό καιρό από τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης που στη συνέχεια έπαιξε και στον Ερυθρό Αστέρα. Θα μας λύσει το πρόβλημα. Το ίντερνετ... Ο Μάρκο Μάριν είναι ο παίκτης που προσπαθούσα να θυμηθώ, ο οποίος έπαιζε μεν στην Τσέλσι, ήταν μάλλον μέλος στη Τσέλσι για πολλά χρόνια, από το 12 μέχρι το 16, ωστόσο ήταν συνεχώς δανεικός και είχε μόλις 6 συμμετοχές με τους μπλε. Ο Ράχμαν Μπάμπα απ' την άλλη έπαιξε αρκετά σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ήδη βοηθάει τον ΠΑΟΚ με το πρώτο του γκολ. Λοιπόν, ο Ράχμαν Μπάμπα έχει 15 συμμετοχές με την Τσέλσι, δανεικός στον ΠΑΟΚ, ο Γκανέζος. Είναι αριστερός μπακ, παρότι σκόραρε, το διευκρινίζουμε. Πολύ ωραίο παιχνίδι είχαμε και στο ΆΚΑ το Σάββατο, όπου ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε με 0-2 της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως ανέβασε ρυθμό, βελτιώθηκε, ισοφάρισε, πήρε έναν πολύ σημαντικό βαθμό. Παρότι ο Νέλσον Ολιβέιρα αποχώρησε τραυματίας για την ΑΕΚ, ωστόσο ήταν ο λόγος για τον οποίο άλλαξε το σύστημα ο Μανώλο Χιμένεθ, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να είναι πιο ορθολογική στο υπόλοιπο του παιχνιδιού, να εσφαρίσει και να σώσει όσο μπορούσε την κατάσταση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής είχαμε το Ατρόμητο ΣΑΕΛ 1-1, πολύτιμος βαθμός για τη Λάρισα, που βρίσκεται ακόμα βέβαια στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ωστόσο πήρε ένα βαθμό από ένα παιχνίδι από μια έδρα δύσκολη. Βόλος Απόλλων Σμύρνης 2-0, στραβοπάτημα για τον Απόλλων, ο οποίος το έχουμε ξαναπεί ότι είναι αρκετά σοβαρή ομάδα φέτος, πολύ καλύτερη από αυτό που περιμέναμε και πολύ καλύτερη από αυτό που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, με το Βόλο να πλησιάζει την εξάδα, να βρίσκεται στην 7η θέση, αλλά οι 8 βαθμοί από τον Αστέρα δεν καλύπτονται εύκολα. Και μάλιστα λίγο πριν την ολοκλήρωση της regular season, θα λέγαμε, θέλει ένα μεγάλο θαύμα ο Βόλος στα επόμενα 3 παιχνίδια, να κάνει μόνο νίκες την ώρα που ο Αστέρας θα κάνει μόνο ήττες. Πας για ένα όφι 1-0 και αυτή την ώρα έχουμε το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Παναθηναϊκό. Χωρίς γκολ ακόμα στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός με νίκη σήμερα έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία
να φτάσει τους 44 βαθμούς, να πιάσει τον Άρη στην τρίτη θέση και πλέον να απειλεί τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό, καθώς αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην επόμενη αγωνιστική στην 24η και στην 26η των ΠΑΟΚ. Ωστόσο και τα δύο παιχνίδια εντός έδρας, έχει την ευκαιρία του να ανέβει ακόμα περισσότερο. Και μία επίσης είδηση της τελευταίας στιγμής που μόλις ανακοινώθηκε για την εθνική ομάδα. Ανακοινώθηκαν φιλικά με Βέλγιο και Τουρκία. Αν δεν αλλάξει κάτι, τα παιχνίδια θα γίνουν σε γήπεδα της Γερμανίας, από ό,τι διαβάζω. 3 και 6 Ιουνίου. Και όλα αυτά λίγο πριν οι ομάδες, από τη μία ξεκινάει το Euro, όπου δεν συμμετέχει δυστυχώς η Ελλάδα, αλλά από την άλλη σιγά σιγά προετοιμάζονται για την επόμενη στάση, για την επόμενη μεγάλη πρόκληση, το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Λοιπόν, με αυτά κλείνουμε σιγά σιγά και από τα ποδοσφαιρικά. Πολύ πολύ σημαντική είδηση από το χώρο του πόλο, καθώς η εθνική ομάδα πόλο πήρε την πρόκριση, πήρε άλλο ένα εισιτήριο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν τα καταφέραν δυστυχώς οι γυναίκες, αλλά οι άντρες για άλλη μια φορά θα βρεθούν στην μεγάλη αυτή διοργάνωση. Είναι πολύ σημαντικό, είναι παραδοσιακό άθλημα το πόλο. Αν και δυστυχώς οι Έλληνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά. Οι γυναίκες είχαν κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο το 4. Η αντρική ομάδα ωστόσο μπορεί να έχει μεγάλη δυναμική, αλλά πάντα κάτι στραβώνει την τελευταία στιγμή. Και μιλάμε για μια ομάδα που έχει πανηγυρίσει πολλούς τίτλους, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους, και στους άντρες και στους νέους και στους έφηβους. Ενώ επίσης, πολύ σημαντική είδηση από το χώρο του handball, καθώς η ΑΕΚ σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι χθες πήρε πολύ μεγάλη πρόκριση στην οκτάδα του European Cup, το αντίστοιχο Europa League, θα λέγαμε, στο handball. Μάλιστα είχαμε διπλές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, γιατί και ο δικέφαλος του Βορρά στις γυναίκες είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία ήθελε νίκη με 5 γκολ για να ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα, τα κατάφερε στην τελευταία φάση, ενώ το παιχνίδι ήταν στο 27-23 και οδηγούσε σε παράταση, σε πέναλτι. Η τελευταία φάση για τους κιτρινόμαυρους εξελίχθηκε όπως ακριβώς τη σχεδίασε ο προπονητής της. Ένα πολύ καθοριστικό γκολ ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, το 60 λεπτό. Και η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση στην οκτάδα. Να πούμε ότι ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Δημητρούλιας, είναι αυτός που είχε οδηγήσει το Διομήδη Άργους στην κατάκτηση αυτού του τίτλου. Για όσους δεν είναι σχετικοί με το handball, ο Διομήδης Άργους το 2012, αν δεν κάνω λάθος, είχε κατακτήσει τον ευρωπαϊκό αυτό τίτλο. Η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο σε handball, παρότι ο Φίλιππος Βέρειας είχε μεγάλη παράδοση τα προηγούμενα χρόνια και είχε φτάσει μέχρι τελικούς. Ας ελπίσουμε να καταφέρει αυτό που δεν κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι είχε επίσης μια πολύ καλή σεζόν, αλλά δυστυχώς λόγω COVID διακόπηκε και έμεινε στη μέση αυτή η δουλειά. Ενώ στο γυναικείο handball η ομάδα του ΠΑΟΚ αγωνίζονταν με την Μάλαγα, νίκησε 23-22
αλλά αποκλείστηκε, καθώς στο πρώτο παιχνίδι η Μάλαγα είχε επικρατήσει με 30-21. Είναι διπλά τα συγχαρητήρια για αυτές τις ομάδες, γιατί στο handball δεν έχουμε πρωτάθλημα. Έχει διακοπεί, δεν έχει ξεκινήσει καν μάλλον. Με αποτέλεσμα οι ομάδες της ΑΕΚ, στους άντρες και του ΠΑΟΚ, στις γυναίκες να αγωνίζονται μόνο στην Ευρώπη και μόνο με προπονήσεις χωρίς καμία αγωνιστική προετοιμασία. Γι' αυτό είχαν αυτό το disavantage. Όπως και να έχει, έκαναν αξιόλογες πορείες και οι δυο τους. Στο χώρο του βόλεϊ επίσης έχουμε πολύ σημαντικές διακρίσεις, καθώς στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαμε κύπελα, κύπελα εθνικά. Δύο τίτλοι ήρθαν σε ελληνικά χρώματα. Στην Μεν Ροζελάρε του Βελγίου, όπου αγωνίζεται ο Ανδρέας Φράγκος, η ομάδα της Ροζελάρε κατέκτησε το κύπελο Βελγίου σε έναν ωραίο τελικό με 2-1. Ο Έλληνας Διεθνής είχε μικρή συμμετοχή, ωστόσο κατέκτησε αυτό το τίτλο, δεν έχει σημασία, προσέθεσε και αυτή τη διάκριση στο βιογραφικό του. Κόντρα στην Μασέικ αγωνίστηκε η ομάδα του Ανδρέα Φράγκου. Ενώ λίγο νωρίτερα την Κυριακή πέτυχε ανάλογη επιτυχία η Όλγα Στράτζαλη με την Τσέμικ Πολίς στην Πολωνία. Η Στράτζαλη, η οποία μεταγράφηκε από την Κούνεο στην Τσέμικ λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στα μέσα Δεκεμβρίου, κατάφερε από, ουσιαστικά από την πρωτοχρονιά μέχρι τώρα, σε λιγότερο από 2 μήνες, να κατακτήσει τουλάχιστον 3 MVP στους αγώνες που έπαιξε. Κατακτάει το κύπελο, προκρίθηκαν στην οκτάδα του Champions League και είναι όλα ανοιχτά πλέον για την Τσέμικ να ονειρεύεται ακόμα περισσότερες διακρίσεις, με την Ελληνίδα Κρέα να πηγαίνει εκπληκτικά, να έχει βρει μια ομάδα που της ταιριάζει απόλυτα, καθώς στην Κούνεο μπορεί να ξεκίνησε μεν καλά, αλλά στην πορεία κάτι δεν ταιριάξε με την ομάδα και την Στράντζαλη. Στην Κούνεο τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά η κεντρικός, η Κύπρια κεντρικός, η Κατερίνα Ζαξιέου, παρότι χθες γνώρισαν την ήττα με 3-1. Ωστόσο, το ελληνικό βόλεϊ συνεχίζει να έχει πολλούς εκπροσώπους στο εξωτερικό και να πηγαίνουν εξαιρετικά. Η Αρμσβίλ του Ντίμα Φιλίπποφ, του Έλληνα Πασαδόρου, τα πηγαίνει πολύ καλά. Έχει κάνει ήδη το 2-2 στα προημιτελικά στην Ελβετία, στο πρωτάθλημα, και είναι μια ανάσα από τους ημιτελικούς. Όπως ακριβώς και με την Σοφία Κοσμά, η οποία και αυτή τα Χριστούγεννα έφυγε για Ελβετία, για την Candice Afthausen, όπου η Ελληνίδα με την ομάδα της πήραν τις 2 πρώτες νίκες, τους 2 πρώτους πρώιμη τελικούς, και συνεχίζουν με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Afthausen ήταν 3η στη βαθμολογία στην Ελβετία, στη regular season. Κόντρα στην VFM ήταν οι αγώνες της Afthausen. Ενώ στη Γαλλία έχουμε ελληνική μονομαχία στην κορυφή του πίνακα, καθώς η Μιλούς της Τζίνας Λαμπρούση οδηγεί τη βαθμολογία. 3 βαθμούς πίσω βρίσκεται η Μπεζιέ της Άννας Πανού, σε ένα πρωτάθλημα που δεν θα έχει play-off, οπότε όλα θα κρυθούν στην regular season. Το απόλυτο φαβορί είναι πλέον η ομάδα της Λαμπρούση, Λουζ. Ωστόσο, η Μπεζιέ αύριο έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς βρίσκεται στην τετράδα του Σεβ Καπ, το δεύτερο κατά σειρά ευρωπαϊκό τουρνουά, δεύτερη διοργάνωση. Για τους μη γνώστες στο βόλεϊ, έχουμε το Champions League, το Σεβ Καπ και το Challenge Cup. Το Challenge Cup είναι αυτό που κατέκτησε ο Ολυμπιακός προτριετίας. Και γενικώς βλέπουμε ότι στον χώρο του βόλεϊ οι Έλληνες τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό.
Όπως και το ελληνικό δίδυμο στο Ισραήλ, η Οικονομίδου με την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, όπου στην Χάιφα μπορεί να γνώρισαν την ΙΤΑ χθες, ωστόσο κάνουν εκπληκτική πορεία, με την Οικονομίδου να είναι μονίμως πρώτη σκόρερ στην ομάδα της, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου να έχει κερδίσει τη θέση της βασικής Παστοδόρου. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία νέα από τον χώρο αυτό. Ενώ πριν αναφέρουμε και τα αποτελέσματα στην Volley League ανδρών και γυναικών, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το τένις. Νόβακ Τζόκοβιτς, άλλη μία κατάκτηση στο Australian Open, ο πολυνίκης πλέον του Australian Open, που απειλεί να γίνει και ο κορυφαίος τενίστας σε τίτλους όλων των εποχών, καθώς έφτασε τα 18 νικηφόρα Grand Slam. Federer και Nadal έχουν 20 Grand Slam, οι δυο τους. Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος στον τελικό κόντρα στον Ρώσο, τον Μετβέντεφ, τα κατάφερε με σχετική άνεση. Εντυπωσιακός με 3-0. Έδειξε ότι δεν μπορούσε να τον σταματήσει σε καμία στιγμή του αγώνα ο Ρώσος. Ο Ρώσος, ο οποίος απέκλεισε τον Τσιτσιπά στον ημιτελικό με τα εκπληκτικά του σερβίς. Παρ' όλα αυτά, ο Μετβέντεφ στον τελικό φάνηκε ότι δεν μπορεί να κοντράρει εύκολα τον Νόλε. Ο Τζόκοβιτς κατέκτησε το ένατο Australian Open. Κανένας δεν έχει κατακτήσει περισσότερα Australian Open. 9 τρόπια σε 9 τελικούς, μάλιστα. Δεν έχει χάσει κανένα τελικό σε αυτό το γήπεδο. Οι πολυνίκες γενικά στα Grand Slam είναι οι αναμενόμενοι. Ο Τζόκοβιτς είναι ο πολυνίκης του Australian Open. Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι ο πολυνίκης του Wimbledon με 7 κατακτήσεις, όσες και ο Πιτ Σάμπρας. Ενώ ο Ράφα Ναδάλ, ο πολυνίκης του Ρόλαν Γκαρός, όσο και αν μεγαλώνει ο Ναδάλ, δεν μπορείς εύκολα να τον κοντράρεις στο Ρόλαν Γκαρός, όπως το είδαμε και το φθινόβορο. Πλέον ο Ισπανός έχει 13 τίτλους, εντυπωσιακό νούμερο. Στο ενδιάμεσο είχαν καταφέρει και ο Τζόκοβιτς και ο Φέντερερ να σπάσουν την κυριαρχία του Ναδάλ, ενώ υπήρχε άλλη μια σφήνα, αν δεν κάνω λάθος, ο Σταν Βαβρίνκα επίσης έχει κατακτήσει το γαλλικό Open. Λοιπόν, και κάπως έτσι να αφήσουμε και τα τένις για να μπούμε στην τελική ευθεία, καθώς το βόλεϊ πλήττεται από κρούσματα COVID. Πολλές αναβολές στα τελευταία παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός συγκεκριμένα σήμερα ανακοίνωσε ότι έχει 15 κρούσματα. Αναβλήθηκε, όπως ήταν λογικό, το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στο Μίλωνα. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει αναβολή και στο επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Μεσοβδόματα η επόμενη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται κόντρα στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον θα έπρεπε να αγωνιστεί την εβδομάδα που μας έρχεται, την εβδομάδα που διανύουμε. Κηφισιά και Φοίνικας επίσης δεν αγωνίστηκαν το Σάββατο. Έγιναν 2 παιχνίδια από τα 4. Φίλιππος Βέρειας Όφη 3-0, με τον Φίλιππο να συνεχίζει με νίκη. Ενώ ο Παναθηναϊκός κοντρά στον ΠΑΟΚ πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, δύσκολη νίκη
με ανατροπή της ανατροπής. 2-3 ο Παναθηναϊκός. Παρότι προηγήθηκε, ο ΠΑΟΚ γύρισε το παιχνίδι σε 2-1 και εν τέλει με 2-3 ο Παναθηναϊκός πήρε πολύ, πολύ σημαντική βαθμολογική ανάσα. Τα δεδομένα λένε ότι η 13η αγωνιστική, αυτή που έπεται, έχει τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Φίνικας, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Όφη Μήλωνας, Φίλιππος Βέρειας και Φυσιά. Να δούμε ποια από αυτά θα πραγματοποιηθούν εν τέλει, γιατί αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα στον χώρο του βόλεϊ. Βλέπουμε άλλωστε ότι πολλοί παίκτες αγωνίζονται πλέον με μάσκες. Μάλιστα, βλέπουμε τώρα για αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκός Φίνικας. Μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγα λεπτά. Οπότε σίγουρα μιλάμε για μείον δύο παιχνίδια. Και καθώς ο χρόνος τρέχει, να δούμε και πότε μπορούν να καλυφθούν όλα τα παιχνίδια που έχουν μείνει πίσω, όλες οι αναβολές. Ήδη το League Cup έχει μείνει πίσω, το οποίο ήταν κανονισμένο για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, δεν θα γίνει εν τέλει. Πολύ πλασματική η βαθμολογία, καθώς βλέπουμε στο βαθμολογικό πίνακα ομάδες με 8 παιχνίδια, ομάδες με 11 παιχνίδια, ομάδες με 10. Για το τυπικό να αναφέρω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 28 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός με 22 ακολουθεί, 19 έχει ο Φίνικας και 8 μόλις παιχνίδια, κοντρα στα 11 παιχνίδια που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. 17 βαθμούς έχει ο ΠΑΟΚ, 8 παιχνίδια. 8 μάτς έχει επίσης και ο Φίλιππος και 10 βαθμούς. 9 βαθμούς, 9 παιχνίδια η Κηφισιά και ο Μήλωνας. Και ο Όφη τελευταίος με μόλις 3 βαθμούς, μόλις μία νίκη σε 11 αγώνες. Στο γυναικείο λοιπόν, όπου είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, η νίκη της αγωνιστικής έγινε, νομίζω, είναι κοινώς αποδεκτό στο Μαρούσι από τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άρη, καθώς οι δύο ομάδες ήθελαν οπωσδήποτε την νίκη για διαφορετικούς λόγους. Ο μεν Παναθηναϊκός γιατί έχει χάσει πολύτιμο έδαφος με συνεχείς γκέλες, ο δε Άρης ο οποίος προερχόταν από πολύ σημαντικές νίκες και κυρίως την νίκη κόντρα στο Μαρκόπουλο. Έτσι λοιπόν ο Άρης έστω και προσωρινά βρισκόταν στην... είχε την ευκαιρία μάλλον να βρεθεί στην κορυφή αφού ο Όθηρας δεν είχε αγωνιστεί κόντρα στον Ελυσιακό λόγω της κακοκαιρίας που δεν επέτρεψε στον Ελυσιακό να ταξιδέψει. Δεν κατάφερε ο Άρης να πάρει την νίκη και δεν κατάφερε να πάρει ούτε βαθμό καθώς ο Παναθηναϊκός με 3-1 πήρε καθαρή νίκη, καθαρό τρίποντο και μάζεψε την διαφορά στη βαθμολογία από τους πρωτοπόρους. Ενώ για τον ίδιο όμιλο πολύ σημαντική νίκη πέτυχε το Μαρκόπουλο κοντρα στον Ελυσιακό, επέστρεψε στις νίκες μετά από 2 γκέλες 3-0 και ο Αόθηρας κοντρα στη Λαμία επίσης ήταν φαβόρη 3-0 καθαρή νίκη. Με τη βαθμολογία πλέον να λέει Αόθηρας πρώτος με 16 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο όπως είπα λόγω της κακοκαιρίας. Ο Άρης ακολουθεί με 14, όσος έχει και το Μαρκόπουλο και ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 13. Τέσσερις ομάδες μάχονται για 3 θέσεις που θα δώσουν την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Αμαζόνες 9, Ηλυσιακός 3, Λαμία 0. Και με την επόμενη αγωνιστική να έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μεσοβδόμαδα, την Τετάρτη, Ηλυσιακός Παναθηναϊκός, Λαμία Μαρκόπουλο και Άρης Αμαζόνες. Ο Άωθυρας έχει ρεπό. Στον άλλο όμιλο, στον δεύτερο, είχαμε μία αναβολή. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Θέτιδα δεν έγινε λόγω κρούσματων στους ερυθρόλευκους. Ο ΠΑΟΚ εύκολα επικράτησε του Πορφύρα με 3-0, όπως και η ΑΕΚ κόντρα στον ΕΑΔ Ευόσμου. Χαρακτηριστικό ότι στο παιχνίδι της ΑΕΚ ο ΕΑΔ Ευόσμου στο πρώτο και στο τρίτο σετ πήρε μονοψήφιους πόντους, 25-9, 25-20, 25-6 τα σετ.
Και πλέον με την απουσία του Παναξιακού, ο οποίος είχε ξεκινήσει με το απόλυτο, είχε ξεκινήσει με 3 νίκες σε 3 παιχνίδια. Δυστυχώς η ομάδα της Νάκρου πλέον δεν συνεχίζει το πρωτάθλημα. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος σε έναν όμιλο πολύ δύσκολο, με πολλές ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση. Όταν είχαμε στο παιχνίδι και τον Παναξιακό ήταν ακόμα πιο περίπλοκο το πράγμα, καθώς ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Θέτιδα και Παναξιακός μάχονταν για μόλις 3 θέσεις. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 19 βαθμούς, μόλις μία ήττα. Ο Ολυμπιακός έχει το 6-6, 16 βαθμούς, ένα λιγότερο παιχνίδι, όπως είπα, δεν αγωνίστηκε στην προηγούμενη αγωνιστική. Δεν έχει καθαρές νίκες ο Ολυμπιακός, γι' αυτό έχει χαμένο έδαφος. Η ΑΕΚ έχει 12 βαθμούς, ενώ η Θέτιδα έχει 9 βαθμούς, Πορφύρας 4 και Έαντας 0. Η Θέτιδα με την ΑΕΚ μάλλον θα μονομαχίζουν μέχρι το τέλος για την τρίτη προνομιούχο θέση του Β' Ομίλου. Ενώ να πούμε ότι στον Β' Όμιλο η επόμενη αγωνιστική έχει τα παιχνίδια Θέτιδα ΠΑΟΚ, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχει αποδυναμωθεί η Θέτιδα βέβαια, ειδικά μετά την φυγή της Μανολίνας Κωνσταντίνου στην Ουγγαρία και στην Μπεκέσκαμπάι. Πήγαινε επίσης εξαιρετικά η Κωνσταντίνου στην Μπεκέσκαμπάι. Η Θέτιδα έχει αποδυναμωθεί, παραμένει όμως μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιές. Αν καταφέρει να κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, θα μπορούμε να συζητάμε για τριάδα. Δεν θα γίνει φυσικά το παιχνίδι του Έαντα με τον Παναξιακό. Ο Πορφύρας αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και ρεπό έχει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά οδεύουμε προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, για να κάνουμε και μία αναφορά στα live, καθώς έχουμε παιχνίδι όπως είπα. Στο Αγρίνιο Πανετολικός Παναθηναϊκός το 22ο λεπτό αυτή τη στιγμή, το σκορ, για να δούμε, να μας πει, είναι στο 1-0 υπέρ του Πανετολικού, μάλιστα. Σε μία έδρα που ο Παναθηναϊκός παραδοσιακά ζορίζεται. Και ο σκόρερ είναι ο Ντιγκά, από ό,τι βλέπω, για τον Πανετολικό. Κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς το NSTV είναι παντού. Και σίγουρα στο πρόγραμμα θα βρείτε κάτι που θα σας ενδιαφέρει. Ήμουν ο Γιάννης Καλτσάρης, All Around Player, κάθε Δευτέρα μαζί σας εδώ από τη Νέα Σμύρνη. Καλό βράδυ σε όλους.